Ένας κύκλος βίας που σε αρκετές περιπτώσεις αντί να σπάσει συνεχίζει να αναπαράγεται με θύματα γυναίκες, παιδιά ή και αθώα τετράποδα. Έτσι περιγράφουν οι ειδικοί τα ζητήματα της βίας κατά των ζώων με τους κακοποιητές τους να ακολουθούν μια κοινή γραμμή συμπεριφοράς με τους δράστες ενδοοικογενειακής βίας. Πρόκειται για όμοια χαρακτηριστικά που μπορεί να προκύπτουν από δυσάρεστα βιώματα και προκαλούν εξίσου δυσάρεστες συνέπειες. Οι άνθρωποι που κακοποιούν ουσιαστικά ένα ζώο φαίνεται να έχουν κάποια κοινά χαρακτηριστικά με τους ανθρώπους που κακοποιούν τη σύντροφό τους ή κάποιο ανήλικο παιδί, γιατί κατά κύριο λόγο φαίνεται να στερούνται ενσυναίσθησης. Επίσης, ασκούν τον έλεγχο, τη δύναμη, την επιρροή και την εξουσία που έχουν πάνω σε κάποιον ο οποίος είναι πιο αδύναμος και δεν μπορεί να αντισταθεί, και πολλές φορές αντλούν ευχαρίστηση από αυτό το κομμάτι. Οι ανάγκες των ζώων δεν διαφέρουν καθόλου από αυτές του ανθρώπου και αυτά χρειάζονται βοήθεια, αγάπη, περίθαλψη και σύντηση. Αυτές οι παροχές στο Ηράκλειο καλύπτονται σε ένα μεγάλο ποσοστό από τους ήρωες εθελοντές. Αυτοί καλούνται να ξεπεράσουν τις δυνάμεις τους, συγκεντρώνουν χρήματα από το δικό τους υστέρημα και προσπαθούν πολλές φορές να αντικαταστήσουν την πολιτεία η οποία στρέφει το βλέμμα της αλλού. Καλούμαστε να υποκαταστήσουμε ουσιαστικά την πολιτεία για τις ελλείψεις, για τις παραλήψεις, πολλές φορές την αδιαφορία απέναντι στις ανάγκες των αδέσποτων ζώων, οι οποίες πρέπει να καλύπτονται νομικά πλήρως από τους Δήμους. Εμείς δεν θα έπρεπε να υπάρχουμε, για να σας εξηγήσω ποια είναι η κατάσταση. Και έχουμε σχέση με το κομμάτι και της παιδείας. Σκεφτείτε ότι η Ζωφόρος φέτος, την προηγούμενη χρονιά, εκπαίδευσε 7.000 παιδιά και 500 εκπαιδευτικούς και συνεχίζουμε. Κάνετε επισκέψεις και στα σχολεία δηλαδή? Ναι, και διαζώσεις και διαδικτυακά. Είναι μεγάλο και σημαντικό το κομμάτι της εκπαίδευσης, διότι από τη βάση ξεκινούν όλα. Ο αριθμός των αδέσποτων ζώων στο Ηράκλειο είναι σημαντικός, κάτι που αποτυπώνεται και στο κοινοκομείο Ηρακλείου, καθώς όπως αναφέρει η αρμόδια αντιδήμαρχος, η υποδομή έχει 80 συνολικά θέσεις, οι οποίες παρά τις υιοθεσίες που γίνονται είναι πάντα υπερκαλυμμένες και την ίδια ώρα περίπου 5.000 αδέσποτα παραμένουν στο δρόμο. Το κοινοκομείο του Δήμου Ηρακλείου διαθέτει 80 θέσεις. Βεβαίως είναι καλυμμένες όλες, συνεχώς είναι καλυμμένες, διότι γίνονται μεν υιοθεσίες, όπως είπαμε, με τη βοήθεια των εθελοντών, αλλά δυστυχώς έχουμε συνεχώς καινούργια ζώα που έρχονται. Στο κοινοκομείο Ηρακλείου υπάρχουν ειδικοί για την φροντίδα των τετράποδων, την σύτηση και φυσικά την άκρως απαραίτητη ιατρική περίθαλψη. Εκεί πραγματοποιούνται και στηρώσεις που βάζουν φρένο στην ανεξέλεγκτη αναπαραγωγή των αδεσπότων. Καθημερινά ελέγχουμε τα ζώα τα οποία υπάρχουν μέσα στο κοινοκομείο, την πορεία της υγείας τους, και υποδεχόμαστε τα καινούργια, είτε τραυματισμένα, είτε ζωάκια που είναι για στήρωση, προβλήματα υγείας, οπότε ασχολούμαστε με την περίθαλψή τους. Με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα ζώων 4 Οκτωβρίου, το κοινοκομείο Ηρακλείου για τα επόμενα 3 Σάββατα, 12, 19 και 26 Οκτωβρίου, θα ανοίξει τις πόρτες του προς τους πολίτες για να γνωρίσουν τα χαριτωμένα τετράποδα που φιλοξενεί.